Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερης χαράς. Και για το Υπουργείο και για μένα προσωπικά και για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τους υφυπουργούς, τον κύριο Κατσανιώτη, τον κύριο Φραγκογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δεμήρη, τον κύριο Χρυσουλάκη, όλους μας. Γιατί ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι μια απλή καινοτομία γραφειοκρατικής διαχείρισης πληροφορίας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι ένας τρόπος συλλογικής σκέψης και συλλογικής εργασίας. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λιμπερόπουλο και την εξαιρετικά ικανή ομάδα που εργάστηκε, αλλά και να συγχαρώ όλα τα στελέχη του Υπουργείου που συνεισέφεραν σε αυτό. Γιατί είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Από κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Βέβαια, αυτό που για μας είναι μια καινοτομία την οποία ευτυχής πανηγυρίζουμε για τις περισσότερες προοδευμένες χώρες είναι μια συνήθις πρακτική. Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και χώρες όπως η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, έχουν ήδη ενσωματώσει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας. Παρά τα αυτά, στην Ελλάδα είμαστε το πρώτο Υπουργείο που το κάνουμε. Θα μου επιτρέψετε να θεωρώ και νομίζω με τη σύμφωνη γνώμη όλων σας ότι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την σύγχρονη διπλωματία και το σύγχρονο περιβάλλον, για την διπλωματία του δύσκολου 21ου αιώνα. Εισάγει τρεις βασικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο μας. Πρώτον, μέσω των 5 στρατηγικών αξώνων, των 39 στρατηγικών στόχων και των χιλιάδων δράσεων, ενοποιούνται και αλληλοεπιδρούν οι τρεις πυλώνες της διπλωματίας μας. Η πολιτική διπλωματία, η οικονομική διπλωματία, προώθηση εξαγωγών, προσέλκυση επενδύσεων και βεβαίως η δημόσια διπλωματία. Η δημόσια διπλωματία που στην περίπτωση της χώρας μας έχει στοιχεία μοναδικότητας παγκοσμίως, περιλαμβάνει πολιτισμό και κουλτούρα, περιλαμβάνει θρησκευτική διπλωματία και περιλαμβάνει και τον απόδημο ελληνισμό. Η διάδραση λοιπόν είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Δεύτερον, ότι μέσω από τον ορισμό μακροπρόθεσμου στόχων επιτυγχάνουμε αυτό που νομίζουμε όλοι ότι έλειπε. Να υπάρχει θεσμική συνέχεια στις προσπάθειες όλων ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Κάθε προϊστάμενος, είτε πολιτικός προϊστάμενος, είτε υπηρεσιακός προϊστάμενος, πρέπει να ξέρει πολύ καλά τι στόχους πρέπει να υπηρετεί στη θέση την οποία αναλαμβάνει. Απλά, πρακτικά, όταν αναλαμβάνει, υπάρχει ένας φάκελος που συνοδεύει την ανάληψη των καθηκόντων του. Και οφείλω να πω να αξιολογείται είτε υπηρεσιακά, είτε αν θέλετε και πολιτικά ακόμα, επί τη βάση του ποσοστού επίτευξης αυτών των στόχων. Και να υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα, ακριβώς επειδή το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε δεν είναι ένα σταθερό επιστημονικό εργαστήριο, αλλά είναι μια συνεχώς κινούμενη πραγματικότητα, να μπορεί να προβλεφθεί και έχει προβλεφθεί και το περιθώριο των διορθωτικών προσαρμογών. Τι από όσα είχαμε προγραμματίσει, για να πω ένα παράδειγμα για τις ελληνορωσικές σχέσεις, μπορούν να αντέξουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία χωρίς αναπροσαρμογή. Το τρίτο, εξίσου σημαντικό, είναι η χρήση των πόρων, είτε των ανθρώπινων πόρων είτε των οικονομικών πόρων. Πρέπει να υπηρετούν τις δράσεις και τους στόχους. Δεν είναι δυνατόν σε μια πρεσβεία να έχουμε 100 δράσεις με ελάχιστο προσωπικό και σε μια άλλη πρεσβεία να έχουμε 10 δράσεις με πλεονάζον προσωπικό. Και αυτό αφορά επίσης τους περιορισμένους, θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό, οικονομικούς πόρους του Υπουργείου. Και βεβαίως
όταν λέμε για ορθή διάθεση και κατανομή πόρων, πρέπει να βγούμε και από την ευρωπαϊκοκεντρική νοοτροπία μας. Ούτως ή άλλως, με τη βοήθειά σας, έχουμε ανοίξει τους οριζοντές μας. Στον κόλπο, στην Αφρική, στην Ινδία και πέρα από αυτά, στον Ινδοειρηνικό, παντού όπου μας οδηγούν τα στρατηγικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Στο πλαίσιο αυτών, λοιπόν, της κατανομής ανθρωπίνων πόρων σε σχέση με τις δράσεις και τους άξονες, ήδη είναι σε τελική φάση επεξεργασίας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύνθεση των αρχών εξωτερικού. Εξορθολογίζει τις συνθέσεις αυτές, επί τη βάση αυτού που θέλουμε να επιδιώξουμε και να πετύχουμε. Λίγο πολύ νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων, με τη συνεργασία όλων, με τη συμπαράσταση όλων, το Υπουργείο εισέρχεται με μια μικρή καθυστέρηση στον 21ο αιώνα. Και ακριβώς για να διευκολύνουμε αυτή του την είσοδο στον 21ο αιώνα, δημιουργούμε μια σειρά ψηφιακών βάσεων διευκόλυνσης του έργου. 4 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπερβαίνουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ποτέ το Υπουργείο μας δεν έχει μια τέτοια βοήθεια. Αυτά προκυρήσονται στις επόμενες εβδομάδες από την κοινωνία της πληροφορίας και είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, δηλαδή η ψηφιακή απεικόνηση αυτού που συζητάμε σήμερα. Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών που απεικονίζει κάθε ενέργεια, κάθε δράση, ώστε να μπορούν και ψηφιακά να συνδέονται οι δράσεις και οι στόχοι με τους πόρους στους οποίους διαθέτουμε. Το δεύτερο είναι η ψηφιοποίηση του ιστορικού και διπλωματικού αρχείου, το οποίο δεν είναι ένα απλό ηλεκτρονικό αποθετήριο εγγράφων. Μια μετατροπή σε ψηφιακή μορφή αυτού που ήδη έχουμε υπό μορφή χαρτιού, που παρεμπιπτόντως και αυτό από μόνο του θα ήταν κάτι το εξαιρετικά χρήσιμο. Πρέπει να σας πω ότι όταν πρώτο ήρθα στο Υπουργείο και διαπραγματευόμασταν τότε την πρώτη MDCA, ζήτησα να βρω ένα αντίγραφο της πρώτης επιστολής Kissinger του 1977. Χρειαστήκαμε περίπου μια εβδομάδα να την ανακαλύψουμε. Αλλά εδώ συζητάμε για κάτι πολύ πέρα από αυτό, για ένα ενεργό αρχείο που θα παρέχει σε εσάς, στο προσωπικό, το διπλωματικό προσωπικό, την δυνατότητα διασταύρωσης, ελέγχου, ανέβρεσης, δημιουργία δηλαδή μιας σφαιρικής εικόνας του παρελθόντος. Νομίζω είναι βασικό εργαλείο για να κάνετε τη δουλειά σας. Επίσης, ένα παγκόσμιο ψηφιακό κέντρο ενημέρωσης, ένα Global Media Center, μια πλατφόρμα συλλογής όλων των πληροφοριών παγκοσμίως των μέσων μαζικής επικοινωνίας που θα αλλάξει ριζικά την άσκηση της δημόσιας διπλωματίας. Δεκάδες σύμβουλοι και γραμματείς επικοινωνίας θα ασχολούνται με το ουσιαστικό έργο πια, δηλαδή την προβολή των θέσεων της χώρας, αντί να κάνουν απλή αποδελτίωση και να, με τεράστιο κόστος έτσι να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει ψηφιακά σε ταχύτατο χρόνο και να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό μας ανθρώπινο δυναμικό σε δημιουργικές εργασίες. Και επίσης το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης διαβαθμισμένης διπλωματικής αλληλογραφίας, αυτό δεν σας χρειάζεται καμία εξήγηση, το καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο. Το πρώτο είναι η οικονομική διαχείριση του Υπουργείου, με ψηφιοποίηση διαδικασίας και διασύνδεση της κεντρικής υπηρεσίας με τις διπλωματικές αρχές. Νομίζω όλοι εδώ παλεύουμε τα τελευταία χρόνια με τα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης. Είναι εν μέρει κατανοητό, η φύση αυτού του Υπουργείου δεν είναι απολύτως συμβατή και η εκπαίδευση των στελεχών του δεν αφορά ιδίως κάτι τέτοιο. Γι' αυτό χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα σε μικρότερο βαθμό ένα οξύμορο. Να έχουμε τους μικρότερους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, από οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο, και απ' την άλλη να έχουμε αναπορρόφητα κάθε χρόνο χρήματα που επιστρέφουμε επειδή δεν μπορέσαμε εμείς να τα απορροφήσουμε. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, ήταν περίπου οι επιστροφές ήταν 32 εκατομμύρια το χρόνο. Καταφέραμε, αν θέλετε, με σκληρή δουλειά να φτάσουμε στα 13 τον τελευταίο χρόνο. Αλλά βεβαίως το να επιστρέφεις χρήματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πόνος ψυχής. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο δημιουργικά. Και επίσης, αν τα απορροφάμε, έχουμε την στέρεη βάση να ζητήσουμε αύξηση
το προϋπολογισμό, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Απολύτως απαραίτητο. Αυτό επίσης θα μας επιτρέψει να έχουμε απόλυτη γνώση σε πραγματικό χρόνο του τι συμβαίνει σε όλες τις αρχές εξωτερικού. Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Υπουργός λαμβάνει γνώση της διαχείρισης των προξενείων της χώρας κάπου το φθινόπωρο. Δεν νομίζω ότι αυτό αρμόζει σε μια σύγχρονη χώρα. Και βεβαίως το άλλο, το οποίο ενδιαφέρει πολύ περισσότερο έξω από το Υπουργείο, είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των προξενικών υπηρεσιών. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης της πατρίδας για την παροχή υπηρεσιών στους Έλληνες του εξωτερικού. Από τον Ιούνιο λειτουργεί ο εικονικός βοηθός στις ιστοσελίδες όλων των προξενικών μας αρχών, ελληνικά και αγγλικά, αλλά ως προς το επόμενο Μάη θα έχει γίνει και η ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων, που είναι κάτι το πολύ πιο ενδιαφέρον. Επίσης, ανθρώπινο δυναμικό. Ως το τέλος του 2022 θα έχουν προσληφθεί 170 νέοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο χρειάζεται προσωπικό. Και επίσης χρειάζεται και συνεχή επανεκπαίδευση του υπάρχοντος σημαντικού στελεχειακού του δυναμικού. Η ανθρωπότητα αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν. Χρειαζόμαστε όλοι να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες δεξιότητες. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε ριζικά και την αρχική μας εκπαίδευση, αλλά και να καθιερώσουμε τη διαρκή μας επανεκπαίδευση. Και χρειάζεται να διευρύνουμε το πεδίο, να δημιουργηθούν περιγράμματα εργασίας και, όπως είπα, να συνδεθούν με τη στοχοθεσία, ώστε ο καθένας να κρίνει τα αντικειμενικά και όχι επί τη βάση της υποκειμενικής και από την ίδια τη φύση, πολλές φορές όχι κατά ανάγκη ορθής άποψης ενός υπουργού. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι ίσως εκτός της παραδοσιακής κουλτούρας, όμως επίσης αισθάνομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κανέναν ενδιασμό ότι εκεί πρέπει να πάμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό επανέρχομαι να πω ότι η σημερινή μέρα, όπου συζητάμε για τον στρατηγικό σχεδιασμό, και αυτό το σχέδιο είναι μια μέρα σημαντική. Θα αναλύσει ο κύριος Λιμπερόπουλος αμέσως μετά, μετά από τον Γενικό Γραμματέα, νομίζω, πώς λειτουργεί. Αλλά νομίζω ότι θα δείτε όλοι ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος αντίληψης, που θα μας επιτρέψει να υπερασπίσουμε τώρα και στο μέλλον τα δικαιώματα της πατρίδας μας σε καιρούς που διαγράφονται διαρκώς δυσκολότεροι. Αλλά απέναντι στους πιο δύσκολους καιρούς που έρχονται, μπορούμε να αντιπαρατάξουμε τη δική μας μεγαλύτερη θέληση να ανταποκριθούμε στη συνταγματική μας υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα και στον Έλληνα πολίτη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συνεργασία σας, για τη δημιουργία αυτού που παρουσιάζεται σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.